τη 26η του μηνός Οκτωβρίου. Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος του Μυροβλήτου, Αρτεμιδόρου Βασιλείου Λεπτίνας και Γλύκονος των Μαρτύρων, Αθανασίου Οσίου της Μονής του Μυδικίου, Ιωάσαφ του Νέου Οσιομάρτυρος, Ανακομιδή των Λιψάνων του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου εν Ιωαννίνης. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Δημήτριος ο Μυροβλήτης καταγόταν από ονομαστή οικογένεια της Θεσσαλονίκης. Ήταν στρατιωτικός στα χρόνια του Διοκλητιανού, 284 έως 305 μετά Χριστόν. Ήταν γενναίος και ατρόμητος στρατιώτης του Χριστού και κήρυκας της χριστιανικής πίστεως και είναι παράδειγμα χριστιανού μάρτυρος. Θα λέγαμε ότι υπήρξε ο πρώτος κατηχητής της Εκκλησίας μας διότι χωρίς τον παραμικρό φόβο κατηχούσε τους νέους της Θεσσαλονίκης και τους ενέπνεε την χριστιανική πίστη. Κατά το έτος 303 μετά Χριστόν εκδόθηκε αυτοκρατορικό διάταγμα εναντίον των χριστιανών από τον ιδωλολάτρη αυτοκράτορα Διοκλητιανό. Η δραστηριότητα όμως την οποία επιτελούσε ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης δεν άφησε ανενόχλητους τους ασεβείς ιδωλολάτρες οι οποίοι τον κατήγγυλαν στον Διοκλητιανό, ο οποίος εν συνεχεία τον κάλεσε στα ανάκτορα. Ο Άγιος Δημήτριος δήλωσε στον Διοκλητιανό ότι πράγματι είναι χριστιανός, διότι μόνο η πίστη του Χριστού παρέχει την ηθική λύτρωση και την αιώνια ζωή. Τότε ο Διοκλητιανός διέταξε και έκλεισαν τον Άγιο Δημήτριο σε ένα σκοτεινό και ανήλια λουτρό, το οποίο ήταν πάρα πολύ βρωμερό ένα είδος οχετού θα λέγαμε, το οποίο τότε χρησίμευε ως φυλακή. Τις ημέρες εκείνες διεξαγόταν στην Θεσσαλονίκη αγώνες. Οι ειδωλολάτρες, εκμεταλλευόμενοι την δύναμη κάποιου λιέου, ο οποίος ήταν γιγαντός όμως, προσκαλούσαν τους χριστιανούς να τον αντιμετωπίσουν. Τότε ένας νεαρός χριστιανός, ο Νέστορ, ο οποίος ανήκε στην συντροφιά του Αγίου Δημητρίου, τον επισκέφθηκε στην φυλακή και ζήτησε την ευλογία του για να παλέψει με τον Λιέο. Και ο Άγιος Δημήτριος του είπε «Και τον Λιέο θα νικήσεις και για τον Χριστό θα μαρτυρήσεις». Του προείπε δηλαδή το μαρτυρικό του τέλος, το οποίο θα υφίστατο ο Άγιος Νέστορ για την δόξα του Χριστού. Ο νεαρός Νέστορ λοιπόν αφού πήρε την ευχή του Αγίου Δημητρίου μέσα από τη φυλακή, μπήκε στο στάδιο και νίκησε τον Σωματόδη Λιέο, μία ανάλογη ιστορία όπως ήταν ο Δαβίδ και ο Γολιάθ, γιατί ο Νέστορ ήταν μικρός όμως και δεν ήταν τόσο πεπεδευμένος στις μάχες όπως ο Λιέος. Ο Διοκλητιανός όταν έμαθε ότι ο Νέστορ που θανάτωσε τον Λιέο ότι ήταν χριστιανός, έστειλε στρατιώτες στην φυλακή και με τις λόγχες τους λόγχισαν τον Άγιο Δημήτριο, όπως ακριβώς λονχίστηκε και ο Χριστός μας επί του Σταυρού. Επίσης οι ειδωλολάτρες θανάτωσαν και τον Άγιο Νέστορα, ο οποίος εορτάζει την επομένη ημέρα. Η δε μητέρα μας η Ορθόδοξη Εκκλησία περιβάλλεται ως πορφύραν και βίσον τα αίματα των μαρτύρων της, διότι αυτά τα τέκνα της αποτελούν το καύχημά της.